Μου είναι αδιανόητο και περίεργο και δεν μπορώ πολλές φορές να το κατανοήσω. Πώς είναι δυνατόν μια ασφαλιστική εταιρεία να μην αποζημιώνει τους ασφαλισμένους της? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι ο ασφαλιστικός φορέας, δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει τα προϊόντα των αγροτών, όταν γίνεται μια καταστροφή να ψάχνει να βρει τερτύπια για να μην αποζημιώσει. Και θέλω να μιλήσω για τις κλιμεντίνες, για τα μανταρίνια αυτά τα οποία έχουν υποστεί όλη αυτή την καταστροφή στον κάμπο το δικό μας από τις συνεχείς βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου. Πού είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή οι βουλευτές οι δικοί μας, πού είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να πάει να πει στον ΕΛΓΑ ότι είναι αδιανόητο? Γιατί αυτά τα λεπτά, αυτά τα χρήματα, αυτά τα λεφτά λείπουν από την οικονομία του τόπου όταν δεν έρθουν. Όταν δεν θα πουλήσουν αυτοί τα προϊόντα τους οι αγρότες, πώς θα στηριχτεί η οικονομία? Η οικονομία είναι ένας κύκλος χρημάτων. Θα πάρει ο αγρότης, που είναι ο πρωτογενής παράγοντας, θα δώσει στο μεταπρατικό, ο μεταπρατικός θα γυρίσει γύρω-γύρω σε αυτούς που εργάζονται και το χρήμα θα διαχειριστεί στην αγορά όταν θα εισπράξει ο αγρότης. Όταν ο ΕΛΓΑ θα του δώσει χρήματα και αυτός δεν έχει παραγωγή, άρα λοιπόν η οικονομία θα πάει ακόμα χειρότερα. Ακόμα θα κλείσουν μαγαζιά. Σοβαρευτείτε κύριοι. Σοβαρευτείτε κύριοι. Σοβαρευτείτε κύριοι. Ο ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τους αγρότες και αυτό πρέπει να κάνει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στις καρέκλες και κάθονται γιατί είναι διορισμένοι, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν ο ασφαλιστικός φορέας δεν αποδίδει σε αυτούς τους ασφαλισμένους του, τότε είναι ένας γελίος ασφαλιστικός φορέας. Έτσι είναι οι λέξεις. Καλό τους βουλευτές της Αργολίδας να ξεκινήσουν αυτόν τον αγώνα σε ένα μπαχαλοποιημένο κράτος, το οποίο δεν μπορεί να σταθεί απέναντι από τα γεγονότα, και να στηρίξουν την οικονομία του Δήμου Άργους Μυκηνών και γενικότερα της Αργολίδας, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χένουσα πληγή αυτή του αγροτικού τομέα, μια ανοιχτή πληγή η οποία πρέπει να κλείσει. Να εισπράξουν χρήματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στο να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά, αλλά βεβαίως να μπορέσουν να στηρίξουν και το εμπόριο του τόπου μας, το οποίο το ένα μαγαζί κλείνει μετά το άλλο, συνεπία των αστοχιών και όλων εκείνων των κινήσεων που κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και έχει στείλει πλήθος ανθρώπων σε γειτονικές χώρες να δραστηριοποιούνται και να φεύγουν τα χρήματα από την πατρίδα μας. Σοβαρευτείτε, κύριοι. Σοβαρευτείτε.